Η δραχμή αποτελεί ταμπού ή όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πω, εγώ κατάλαβα τώρα σε αυτά που είπε η κυρία Σιμακοπούλου κάτι καινούριο. Από τη στιγμή που θα τελειώσει το μνημόνιο σε λίγους μήνες, τότε γιατί το υπερασπίζεται? Δηλαδή, μιλάει σαν να θεωρεί ότι είναι δεδομένο ότι αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη να ζει κάτω από σκληρές αντικοινωνικές μνημονιακές πολιτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτό υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή. Το αύριο της Ευρώπης, σήμερα με το σχέδιο της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος υιοθετεί τα πάντα ό,τι λέγονται εκ μέρους της, είναι αυτό. Η διαρκής λιτότητα. Η χωρίς όρια πια αφέμαξη των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, τα οποία οδηγούν εκ των πραγμάτων σε μια αποδόμηση της ίδιας της Ευρώπης. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι απόλυτα σαφές ότι το δικό μας σχέδιο είναι ένα σχέδιο για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, για μια άλλη Ευρώπη. Κύριε Σκουλέδη, αλλά γνωρίζετε, δεν έχετε πείσει γι' αυτό όμως. Προσέξτε να δείτε. Δεν έχετε πείσει, όχι για αυτό που λέτε. Δεν νομίζω ότι έχετε πείσει. Όταν ακούγεται μία άποψη Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, κοιτάξτε τη μόλις προχθεσινή δημοσκόπηση που η αριστερά, στο όνομα του σχεδίου που εκφράζεται μέσα από την υποψηφιότητα του κυρίου Τσίπρα, διπλασιάζει τα ποσοστά. Κύριε Σκουλέτη, 16 ευρωβουλευτές έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Με αυτούς τους 16 από τους 720 θα πείσετε να αλλάξει πολιτική στην Ευρώπη? Η Ελλάδα μέσα από την τραγικότητα. Από την τραγικότητα των στιγμών που ζει, είναι η Αχίλλειος Πτέρνα τελικά αυτό το απαξιωμένου αντικοινωνικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου που υλοποιείται. Ναι. Θα το προσπαθήσουμε, θα το επιχειρήσουμε και έχουμε μαζί μας και τους λαούς της Ευρώπης σε αυτό το πράγμα. Τραγικότητα των στιγμών απαιτεί υπευθυνότητα και ειλικρίνεια. Μία πορεία βήμα-βήμα που θα οδηγήσει έξω από τα μνημόνια. Όχι λαϊκισμό, ψέματα και συμμαχίες με ανθρώπους που είναι αντιευρωπαϊστές και περιθωριακοί. Υπάρχει κανείς που να βλέπει φως στο τούνελ με βάση τις πολιτικές σας? Δηλαδή, πόσες θέσεις εργασίας θέλετε ακόμα? Πώς να χαθούνε? Πόσες επιχειρήσεις? Βλέπετε τι έγινε, ας πούμε, σε κρίσιμους, με τη Χαλιβουργική, σε κρίσιμους κλάδους. Τα έχετε διαλύσει όλα. Είπατε για τα λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπήρχαν όμως με τις ΜΚΟ. Μας έχετε χορτάσει. Με τις ΜΚΟ που κάνατε πολιτική εσείς και το Πασόκ υπήρχαν λεφτά. Με τις λίστες Λαγκάρτ και τα 57.000 εμβάσματα τα οποία έχετε βρει αυτή τη στιγμή ψίχουλα μέχρι τώρα. Εκεί λοιπόν θα δούμε αν υπάρχουν λεφτά και πώς αξιοποιούνται. Και εσείς τι θα κάνετε? Τι έχετε να πείτε? Φορολογήσετε τους Έλληνες περισσότερο από ό,τι λέει ο κ. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Και ξέρετε και δεν έχετε να πείτε τίποτα. Και γι' αυτό και κατεβάζετε και από τρεις υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές. Προσπαθήστε να αποχρωματίσετε τα προβλήματα. Γιατί εσείς έχετε επιλέξει να στηρίξετε υποψήφιους οι οποίοι είναι μνημονιακοί με τα δικά σας τα κριτήρια. Πού το είδατε αυτό? Η περίπτωση Βουδούρη δεν είναι κάτι τέτοιο, κύριε Σκουρλέτη? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Υπήρχαν αντιρρήσεις, συζητηθήκανε. Υπήρχαν αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία. Είμαστε ένα κόμμα που δεν αποφασίζει ο Σαμαράς. Δεν αποφασίζει ο αρχηγός. Εμείς έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς θέλουμε την πολιτική. Αγνοείτε τη βάση. Τότε, αν θέλετε να το πάμε κομματικά, τη βάση να έχει άλλη σχέση με τους ψηφοφόρους και τα μέλη του. Ναι. Δεν θα μας το στερήσετε. Από ό,τι κατάλαβα, τα μέλη σας θα μας το στερήσετε σε αυτή την περίπτωση. Λάθος κάνετε. Τέλος πάντων, όποιον θέλετε, λάθος στηρίξτε. Κάνετε. Δεν είναι αλλά αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει νοημότητα να εκτιμήσει και να διαλέξει. Πόσους, ένα-δύο ψήφους θα έχει κουλέτη για αυτό που διαβάσαμε χθες να λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το ότι εάν και εφόσον κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί και με πρόσωπα εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο όταν υπάρχουν ικανοί άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες ενός αντικειμένου να αξιοποιηθούν. Προφανώς. Είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται ούτως ή άλλως. Και εμείς, παρόλο ότι σε αυτή την εκτίμηση, και αυτό νομίζω αξίζει να πούμε, ότι θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την αυτοδυναμία και παρόλα θα μπορούσε να κυβερνήσει με μια λογική η οποία σε εμάς είναι αδιανόητη. Ναι, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μια λογική ηγεμονισμού λέμε όχι. Θα επιδιώξουμε συνεργασίες, ακόμη και αν έχουμε την αυτοδυναμία, μισό λεπτό, και να αξιοποιήσουμε και πρόσωπα για να καταλάβουμε από πού θα προέρχονται. Όλοι αυτοί θα υλοποιήσουν ένα κυβερνητικό σχέδιο και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση είναι σαν μια ορχήστρα, έτσι. Ο καθένας παίζει το όργανό του, αλλά παίζοντας μια συγκεκριμένη συμφωνία. Υπάρχει το πρώτο βιολί, υπάρχουν τα κρουστά. Όλοι όμως τι κάνουν? Βγάζουν λοιπόν μια ωραία μελωδία. Και όχι τις κακοφωνίες και όχι τις σπασμωδίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς θα λύνουμε τα θέματα της χώρας.